ακόμα να έχουν φιλοδοξίες να πάνε ψηλά. Έχει εδώ το καλύτερο ρεπορτάζο, κόμματα... συνάδελφος. Καταλαβαίνετε. Να μας πει το όνομα, και να μας πει τι έγινε με τον Πολάκη, αυτό το καλό παιδί του μεσαίου χώρου που τα έβαλε με τον κύριο. Με το όνομα είναι χθεσινό, το ξέρετε όλοι. Τι έγινε. Είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης θα γίνει ολοκληρωμένη η πρόταση και η συζήτηση μαζί με όσους εντάσσονται. Όχι, δεν θα κατατεθεί. Γιατί, από ό,τι φάνηκε. Διαμαρτύρονται κάποιοι. Όχι, όχι, νομίζω είναι και θεσμικά, έχει μια θεσμικά λογική. Τον Καρανικόλα το θέλετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή είναι ωραίο αυτό που είπε, να πω στον κύριο Καρανικόλα. Δεν τον άκουσα. Τον άκουσα. Δεν είναι στην ίση απόσταση που ισχυρίζεται. Τα 9 δέκατα είναι κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Το 1 δέκατο. Αυτό είναι, λέει κάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί το βλέπω μπαταρισμένο. Τον Καρανικόλα το θέλουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε στο ΣΥΡΙΖΑ όσους είναι αριστεροί και προοδευτικοί και το εννοούν. Και το εννοούν. Δηλαδή τον κύριο Καρανικόλα. Τους άλλους δεν τους θέλετε. Μια στιγμή, ένα-ένα. Μόνο τους αριστερούς θέλετε. Αν ηχογραφήσεις, αν ακούσεις αυτά που έλεγες προηγουμένως, θα δεις ότι τα 9 δέκατα είναι σαν να είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για όσους μας βλέπουν τον εαυτό, μου επιτρέπετε όμως κάτι. Πέσανε πολλά θέματα. Με τον Πολάκη τι έγινε, τα έβαλε και με τον Βούτση. Νομίζω ότι ο Πολάκης σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει αντιληφθεί πλήρως τα θεσμικά. Το έχω ξαναπεί δημοσίως, το επαναλαμβάνω. Μην γίνετε δικαστήριο για το πρώην υπουργό τώρα. Η συζήτηση έγινε ανάμεσα σε δύο. Πώ δεν είναι θέμα. Όχι, το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σου απαντήσω όμως, επειδή είσαι και δημοσιογράφος, άκουσε με και μας ακούει ο κόσμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα που κυβέρνησε και που παρουσιάζει μπροστά στους πολίτες, στα μέλη του και στον κόσμο γενικότερα και στα άλλα κόμματα για να γίνει συζήτηση, κριτική, αντιπαράθεση, πολεμική, απολογισμό κυβερνητικού έργου και κομματικού έργου. Έχετε θυμηθεί κανένα άλλο κόμμα να το έχει κάνει αυτό που κυβέρνησε? Αυτό δεν το ξέρω, πάντως είπε για τα capital control. Πάμε δημοσιογράφος χρόνια. Άρα ο πολίτης που μας βλέπει να καταλάβει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κρύβεται, ούτε κρύβει τίποτα. Επειδή αναφερθήκαμε και πριν στις ιστορίες του Βαρουφάκη. Δεν είπατε όμως για τα φραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά για το 15 και όλα τα υπόλοιπα. Επιμένεις ακόμα, μπορώ να σου απαντήσω αν έχω τον χρόνο. Τώρα που επιτρέπεις όμως, μου επιτρέπεις τον το πραγματικό στοίχημα, μην τα πετάς όλα μαζί, γιατί ξαναλέω, δεν γίνεται συζήτηση. Όλα παίζονται, όλα παίζονται. Ο μονόλογος δεν είναι καλό. Ο μονόλογος δεν είναι καλό πράγμα. Έρχεται η ώρα, κύριε Στοπό, και εγώ μιλούσα βασικά, θα αποκατασταθεί το κύρος της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης σε λίγες μέρες, που θα βγουν οι κουκούλες των κουκουλοφόρων μαρτύρων και θα μάθει ο ελληνικός λαός. Και τα λέτε δυστυχώς. Είστε και συνάδελφος. Που στοχοποιήσατε. Σας έχουν καταδικαστεί τόσοι υπουργοί. Σας ενοχλούσαν. Κορυφαίοι σας υπουργοί είναι στη φυλακή. Είστε στη φυλακή. Και μιλάτε με τους εγκλήσεις. Ένα βαθύ παραδικαστικό κύκλωμα για να εξοντώσετε όλους τους ανθρώπους.